λοιπόν τη σημερινή δράση των Λαϊκών Επιτροπών του Μενιδίου και τη Μιλής, στις οποίες άλλωστε και συμμετέχει το Συνδικάτο μας. Η σημερινή μας κινητοποίηση για τα συσσωρευμένα προβλήματα και των δύο πόλεων γίνεται σε μια περίοδο που όχι μόνο έχουν αυξηθεί τα ιδιαίτερα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής, όπως η χωματερή, η εγκληματικότητα, η έλλειψη υποδομών σε όλα τα επίπεδα που αφορούν τη ζωή του κατοίκου της, αλλά πάνω απ' όλα σε μια περίοδο που πρέπει να κατανοηθεί βαθύτερα και από πιο πολλούς εργαζόμενους ποια είναι η κοινή αιτία όλων αυτών των προβλημάτων. Ένα μικρό παιδί πια τώρα ξέρει πως το βαθμό που αυτά τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα για μας και χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα να τα αποσπάμε από τη συνολική αντιλαϊκή επίθεση όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, πως το κέρδος των λίγων ευθύνεται για όλα τα δεινά μας. Το κέρδος των τραπεζών, των επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών, των μονοπωλίων. Για τα κέρδη τους συνεχίζουν να ισχύουν εκατοντάδες αντεργατικοί νόμοι που μας έκαναν πάθινους εργάτες για αυτούς, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων. Για τα κέρδη τους συνεχίζεται η θανατηφόρα λειτουργία της χωματερής και υπογραφή για τρία ακόμη χρόνια του απατοφροντήρα των νοσοκομιακών αποβλήτων και της παραπέρα θωράκισης κερδοφορίας της ιδιωτικής επιχειρήσης που διαχειρίζεται. Σαν αποτέλεσμα της πολιτικής τους, αλλά και του κυνηγιού του κέρδους, η εγκληματικότητα σαρώνει στην περιοχή μας. Με τα μεγάλα κεφάλια, όπως λέει και ο λαός μας, να είναι στο απειρόβλητο, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από τις εγκληματικές δραστηριότητες όπως τα ναρκωτικά. Για τα κέρδη τους δεν γίνονται νοσοκομεία, σχολεία, παιδική σταθμή, αντιπλημμυρικά έργα, έργα που θα προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων από ενδεχόμενο σεισμό, αλλά και που θα έδιναν δουλειά σε χιλιάδες οικοδόμους, που είτε είναι στην ανεργία ή που απασχολούνται σε ανακαινήσεις χωρίς ένσημα, ή που αν δουλεύουν κανονικά, αυτό γίνεται σε έργα που καμία σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας. Αυτά τα έργα γίνονται με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου. Δρόμοι πανάκριβοι για τους εργάτες, λιμάνια σε νησιά που δεν θα πάνε ποτέ, ξενοδοχεία που δεν θα μείνουν ποτέ και με μονοκάματα πείνας 30, 35, 40 ευρώ το πολύ. Το προηγούμενο διάστημα, με άξονα και το αίτημα για έργα που να αφορούν τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, αλλά και στην προσπάθειά μας για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, δώσαμε μάχες με αποκορύφωμα τις δύο πετυχημένες κλαδικές απεργίες, αλλά και την υπογραφή τριών επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας σε τρία από τα μεγαλύτερα εργοτάξια της Αττικής, με ελάχιστο μονοκάματα 45 ευρώ, αμφισβητώντας τα ίσια του εξουσία της εργοδοσίας. Σπάζοντας την αδιαλαξία των μεγάλων κατασκευαστών, που λίγες μέρες πριν τις αυξήσεις ψίχουλα κοροϊδία της κυβέρνησης, η σύμπτωση άραγε, μας έκαναν και αυτή πρόταση 10% στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όσο και η κυβέρνηση, που βέβαια δεν αποδεχτήκαμε. Ούτε μιλημένοι να ήταν, που ήταν. Από κοντά και οι μαφιόζοι συνδικαλιστές της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, ΠΑΣ και ΝΤΑΚΕ, ομάδα Βασιλόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ, που αν και πάντα ήταν ξεπουλημένοι σε σχέση με την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης, τώρα ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Με όργιο νοθείας, παράτυπων διαδικασιών, μπραβιλίγια του υπόκοσμου, ΜΑΤ, εκλέγουν δεκάδες αντιπροσώπους μαϊμού από ανύπαρκτα σωματεία, φαντάσματα, όπου υποτίθεται πως ψήφισαν χιλιάδες εργάτες θέλοντας να αλλοιώσουν τους σχετισμούς δύναμης της ΓΕΣΕ, αλλοιώντας την ουσία την πούληση των πραγματικών εργατών. Παρουσιάζουν τεράστια αύξηση του βαθμού οργάνωση των εργαζομένων σε περιοχές ιδιαίτερα χτυπημένων από την κρίση. Ενώ το τραγικό που κατατάει γελίο είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις εργατικών κέντρων η αύξηση των ψηφισάντων είναι τόσο μεγάλη που ξεπερνάει τον αριθμό των εργαζομένων της περιοχής με βάση τα στοιχεία της εργάτης του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας δηλαδή. Σε πολλά από αυτά τα σωματεία, οι διοικήσεις τους είναι τα ίδια τα στελέχη της εργοδοσίας, σε άλλες συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι είναι οι ίδιοι εργοδότες. Με πρώτη και καλύτερο τον Καραγεωργόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου της ΓΕΣΕ. Έτσι κατάρτισαν οι εργατοπατέρες στη ΓΕΣΕ. Οι ίδιοι εργοδότες να οργανώνουν εκλογές, οι ίδιοι να ψηφίζουν, οι ίδιοι να εκλέγονται. Αν αυτοί όμως είναι εργατοπατέρες, εμείς είμαστε εργατόπαιδα. Ξέρουμε από κάτω το πιέζει, ξέρουμε από σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα. Όπως τους χαλάσαμε το πάρτι στην Καλαμάτα που θέλουσαν να νομοποιήσουν τους τουλάχιστον 53 αντιπροσώπους μαϊμούδες, όπως καταγγέλει η ΔΑΣ, χωρίς να συνεδριάσει κανένα όργανο, στο 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕ που δεν έγινε ποτέ, έτσι θα γίνει και στη Ρόδο. Το σύστημα συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών, θα το ακούσουν πολλές φορές και εκεί. Τα ταξικά συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα τους προειδοποιούν. Δεν πρόκειται να ξεμπλέξετε εύκολα με εμάς. Εμείς παλεύουμε κάθε μέρα στα εργοστάσια, στα γιαπιά, για τα συμφέροντα και τις ανάγκες εργατικής τάξης. Δεν κάνουμε ψευδοσυνδικαλισμό πίσω από κλειστές πόρτες με τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις. Και αυτή η λογική της ταξικής σύγκρουσης και όχι η λογική της ταξικής συνένεσης πρέπει να δυναμώσει το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτή τη γραμμή που βάζει μπροστά τις ανάγκες των εργατών και όχι τα κέρδη των αφεντικών πρέπει να ακολουθήσει κάθε τίμιος εργάτης.
ενεργοποίηση και μαζικοποίηση των ταξικών συνδικάτων με την ανασύνταξη και ισχυροποίηση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου, των κυβερνήσεών του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα διεκδικήσουμε λύσεις και για τα τοπικά προβλήματα, την εγκατάλειψη, την υποβάθμιση, αλλά και για τη ζωή μας συνολικότερα. Τα κέρδη τους ορίζουν τη φτώχεια μας. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει βήματα από διάφορους κλάδους προς αυτή την κατεύθυνση. Το μέταλλο, τα τρόφιμα ποτά, τον τουρισμό, τις κατασκευές, που με απεργίες, με σκληρούς ταξικούς αγώνες, είχαν κατακτήσεις, δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Έχοντας όμως καθαρό στο νου μας πως μόνο όταν οι εργάτες οι ίδιοι καταργήσουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο στα πλαίσια της δικής τους εξουσίας και όχι των αφεντικών θα ζήσουν πιο ανθρώπινα. Συναδέλφους και συνάδελφοι, οι οικοδόμοι είμαστε υπερήφανοι για τους αγώνες και την ιστορία του κλάδου μας και τους παλιότερους και τους πιο νέους. Μα πέρα και πάνω απ' όλα είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία και τους αγώνες της τάξης μας συνολικά. Μόνο μια μοίρα μπορεί να αποδεχτούν οι εργάτες. Αυτή που ήδη έχει γράψει πως μόνο εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και θα το κάνουμε.